Πάντως, κύριε Δουδονή, εδώ νομίζω πρέπει να απαντήσετε. Αυτό που λένε εδώ οι συνάδελφοί σας είναι α, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναγκαστεί να πάρει πίσω τα βέτο που έχει βάλει προεκλογικά. Και δεύτερον, θέλω και μια απάντηση στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Σκυλακάκη, στα όσα είπε περί προσωπικού ζητήματος ουσιαστικά του κυρίου Ανδρουλάκη με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, καταρχάς άκουσα πάρα πολύ πασοκολογία μέχρι τώρα. Ας μιλήσω ως Πασόκ απαντώντας. Γιατί νομίζετε άμα πάμε σε ενισχυμένη θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο δικοματισμός, ο οποίος παραδοσιακά στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ψηλά, να σας υπενθυμίσω ότι το 2000 η Νέα Δημοκρατία πήρε 42% και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι ο κύριος Δρυμιώτης τότε έχει μεγάλη πείρα των εκλογών και ήταν και μια έκπληξη και για τον ίδιο το ότι με ένα τόσο υψηλό ποσοστό κανείς βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πια έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση κατά την οποία κάποιος μπορεί να παίρνει 27-30% και να είναι και πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή έχει χαμηλώσει ο δικοματισμός, άρα είναι ένας καχεκτικός δικοματισμός, ένας εκβιασμένος δικοματισμός, γιατί ο ένας τρέφει τον άλλον στην ουσία σε μια τοξική σύγκρουση, χρειάζονται αναγκαίες συνεργασίες για να κυβερνηθεί ο τόπος. Το θέμα είναι με ποιους όρους θα γίνουν αυτές οι συνεργασίες. Εμείς τι λέμε, ότι αυτή η λογική του πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού έχει τελειώσει, πρέπει να πάμε σε μια λογική συνεργατικού κοινοβουλευτισμού και για να το κάνουμε αυτό χρειάζονται απαραίτητα δύο όροι. Για να γίνει με όρους οι οποίοι δεν θα είναι θνησιγενείς, εν πάση περιπτώσει. Πρώτον, προγραμματικές συγκλήσεις. Δεν έχω ακούσει καμία. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς για τις προγραμματικές συγκλήσεις. Ναι, να σας πω γιατί δεν έχω. Και θα ήταν παράλογο να εκφραστεί και κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό. Συζήτηση προγραμματική συγκλήση. Άμα δεν μιλάς, πώς θα συγκλίνεις? Δεν κατάλαβα. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, άμα δεν μιλάς, πώς θα συγκλίνεις? Πώς να μιλήσεις? Συγγνώμη, κοιτάξτε κύριε Σκυλακάκη. Επειδή ο Πρωθυπουργός κυβερνάει με την παρέα του, δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε όλοι παρέα. Και συγκυβέρνηση να κάνει ένα κόμμα με ένα άλλο κόμμα, δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε κολλητοί. Επειδή λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας. Όχι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πήγε μπροστά σε κάποια τριανταριά δημοσιογράφους ή έστω μια ντουζίνα και λέει: έλα να τα πούμε. Εδώ πέρα δεν είναι σουξουμούξου η κατάσταση. Πρέπει να είναι μια θεσμική λειτουργία των πραγμάτων. Και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη, φαντάζομαι, κανονικά. Όχι δια της άλλης οδού, γιατί δια της άλλης οδού τον άκουγε ήδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας λέω, αυτή η λογική, σούπα, μούπες, γιατί δεν με είδες κτλ., είναι πάρα πολύ ωραία. Στα πλαίσια μια σχέση. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί το αίτημα. Εγώ λέω να το δεχθούμε αυτό το πράγμα για την οικονομία της συζήτησης. Είμαστε όμως σε μια άλλη πίστα. Είμαστε στην πίστα κατά την οποία υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο να σηκώσει το τηλέφωνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον. Ναι, και να πει. Εννοείται να πάρει τη διερευνητική. Να πάρει τη διερευνητική, ασκούσε το τηλέφωνο, ναι, και να πει επισήμως. Έχετε καταλάβει και εδώ να τα πούμε. Έχετε καταλάβει εσείς τι εννοεί με τη διερευνητική εντολή να κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Γιατί μία μέρα λέει ότι με τίποτα δεν την πάρω και θα την καταθέσω. Και μάλιστα τότε είχαμε βγει και είχαμε πει ότι αυτό συνιστά μια περιφρόνηση του συντάγματος και του άρθρου 37 και της διαδικασίας του. Ενώ μας βρίζανε λοιπόν και λέγανε ότι λέμε διάφορες γενικολογίες και τα βγάζουμε από το μυαλό μας, μετά λέει θα την πάρω την εντολή. Και τώρα λέει θα δω αν θα την πάρω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι λειτουργία. Μα δεν είναι λειτουργία. Τι πάνε να πει εξαρτάται από το αποτέλεσμα? Εξαρτάται. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κυβέρνηση. Αν η πιθανότητα να υπάρξει κυβέρνηση σταθερή, μεταρρυθμιστική, είναι πολύ μικρή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Εάν κάποιος λέει ότι αρνείται τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, είτε είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς δημιουργεί μια μεγάλη δυσκολία στο να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία? Το έχετε ξανακάνει και μεταξύ σας, με τον Μακαρίτη τον Τζανετάκη. Δεν κατάλαβα. Αυτή ήταν κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ειδικού σκοπού να παραπέμψει τον άντρα πάντρα. Όταν για το καλό τη χώρα έχετε πρόβλημα. Αλλά πα περιπτώσει, αν συμφωνείτε σε αυτό οι δυο σας και δεν το κάνετε μεταξύ σας, εν πάση περιπτώσει. Ειλικρινά, εδώ έχουμε δύο απόψεις. Γιατί γελάς, Παναγιώτη? Η μία άποψη λέει: πρωθυπουργός πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο. Γιατί, να σας το εξηγήσω λίγο το τρίτο πρόσωπο. Κίντερ έκπληξη όμως. Καλά, καλά, Κίντερ. Καταρχάς είναι γκρίζα διαφήμιση Κίντερ αυτό. Όχι, είναι άσπρη διαφήμιση. Είστε και στο Υπουργείο Οικονομικών. Άσπρη δεν πειράζει. Ήταν πάρα πολύ πετυχημένο το σλόγγαν και ταιριάζει απολύτω στην περίπτωση. Καλά, καλά, εντάξει. Επειδή το είπα πρωθυπουργό, δεν είχα πει ότι είναι πετυχημένο. Λοιπόν, εντάξει, καλό θα ήταν. Να σας πω,
εμείς γιατί το λέμε αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο προσωπικό. Επίσης, για να συγκυβερνήσει κανείς, δεν σημαίνει ότι θα γίνει κολλητός με τον άλλον. Κυβερνήσει, δεν κυβερνήσει κολλητών. Θέλω να το υπενθυμίσω αυτό και στον κύριο Τσίπρα, και στον κύριο. Στον εξάδελφό σας εννοώ, και στον κύριο Μητσοτάκη. Στις κυβερνήσεις. Ναι. Δεν μπαίνουμε εμείς και η παρέα μας και οι κολλητοί μας να κάνουμε την πλάκα μας. Αλλά κύριε Δοντονή, πρέπει να πείτε κι εσείς. Πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε θέση αυτό. Καθαρή. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέτε ποιο θα. Κάτι πρέπει να πείτε. Σε ποιο πρόγραμμα του. Εντάξει. Κατά συνέπεια είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε κυβέρνηση εργασία και αυτοδυναμία. Κύριε Σκυλακάκη μου, δηλαδή όταν λέγατε εσείς ότι ο νόμος Καντρούγκαλου είναι σχρός, απαράδεκτος κτλ. Και να τον καταργήσετε και μετά τον κρατήσατε και το μόνο που κάνετε είναι να κατηγορείτε τον Καντρούγκαλο. Κύριο Καντρούγκαλο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν, ξέραμε, το πρόγραμμά σας. Ή όταν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει συσάχθεια και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έφερε τα funds. Αυτό ξέραμε ποιο πρόγραμμα θα κυβερνηθεί ο τόπος. Εμείς πάμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σαφές. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το διαβάσατε το πρόγραμμα. Σήμερα το παρουσιάσαμε. Εκτός και αν διαβάσατε την εκδοχή των 300 σελίδων. Πράγμα για το οποίο σας συγχαίρομαι, κάτι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα. Ναι. Ήταν άριστες ευχές, αλλά δεν επέτρεπαν να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται σε επίπεδο ευχών, ότι ο Νίκος Χριστοδουλάκης μου και ο Ηλίας Κικίλιας, οι οποίοι θα τους έλεγα πραγματιστές και τους δύο, κάνανε ένα ευχολόγιο και εσείς έχετε κάνει μια ρεαλιστική πολιτική. Εμείς, de facto, κάνουμε ρεαλιστική πολιτική. Προσέξτε, πούμε, θα αυξήσουμε τους μισθούς. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν, αυτό, για να μην δημιουργήσουμε συνθήκες.